Με τους εμβολιασμούς να σπάνε το φράγμα των 7 εκατομμυρίων και το θόρυβο από την αλλαγή των ηλικιακών ορίων στη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca να μην έχει κοπάσει, στο μικροσκόπιο των ειδικών έχουν μπει οι περιπτώσεις περικαρδίτιδας μυοκαρδίτιδας που εμφανίστηκαν και στην Ελλάδα έπειτα από εμβολιασμό με Pfizer και Moderna, όπως αποκάλυψε το Open. Υπάρχουν αναφορές και στη χώρα μας, 25-27 περιστατικά, τα οποία όμως δεν έχουν όλα σαφώς συσχετιστεί. Περιστατικά περικαρδίτιδας μυοκαρδίτιδας έχουν εντοπιστεί σε εφήβους στην Αμερική και σε 236 νέους με μέση ηλικία τα 30 έτη στο Ισραήλ που εμβολιάστηκαν με Pfizer. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία εμφάνισαν ήπια συμπτώματα. Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί τουλάχιστον ένα περιστατικό σε νεαρό άτομο και τα υπόλοιπα που εξετάζονται είναι σε πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας. Υπήρχε ένα περιστατικό μιας νέας κοπέλας στην Πάτρα που ήταν σοβαρότερη μυοκαρδίτιδα, τα άλλα όμως ήταν ήπια. Τα εμβόλια mRNA της Pfizer και Moderna παρουσίασαν κάποια ελάχιστα περιστατικά και σε μεγαλύτερες ηλικίες των 60 ετών. Παρά τη σύγχυση που δημιουργήθηκε με τη σύσταση να μην εμβολιάζονται με AstraZeneca όσοι είναι κάτω των 60 ετών, το 93% των προγραμματισμένων ραντεβού πραγματοποιήθηκε. Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εμβολιασμού ενδέχεται να μπουν περιορισμοί και για το Johnson & Johnson, εμβόλιο ίδιας τεχνολογίας με το AstraZeneca. Συνεχίζουμε να δίνουμε σαν εναλλακτική λύση στις νέες γυναίκες το Johnson & Johnson. Κάτω των 50 θα πρέπει να επιλέξουν. Από σήμερα διαθέσιμα είναι όλα τα εμβόλια πλην του AstraZeneca και για όσους είναι 18 με 24 ετών και ήδη τις πρώτες ώρες από το άνοιγμα της πλατφόρμας κλείστηκαν 51.000 ραντεβού.